με υψηλού επίπεδου αθλητές και συμμετοχές από 20 και πλέον χώρες του κόσμου αναμένεται τον ερχόμενο Μάιο στην πόλη της Καλαμάτας η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας για σκάφη τύπου λέιζερ για άνδρες και γυναίκες. Ένας σημαντικός αγώνας θα γίνει 16 με 23 Μαΐου. Ακούσατε, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περίπου 300 αθλητές και περίπου θα είναι και άλλοι 400 με 500 συνοδοί. Αυτό δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην Καλαμάτα. Και εξηγώ γιατί. Εμείς οι άνθρωποι του Ναυτικού Ομίλου προσπαθούμε να διοργανώσουμε έναν πολύ καλό αγώνα. Οι αθλητές που θα έλθουν είναι άνθρωποι, αθλητές, οι οποίοι έχουν κερδίσει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακά μετάλλια. Άρα μιλάμε για αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτοί οι αθλητές θα γνωρίσουν το στίβο της Καλαμάτας, τον υγρό στίβο, που κατά τους επαΐοντες θεωρείται ένας ιδανικός στίβος. Απ' την άλλη πλευρά, και οι αθλητές και πολύ περισσότερο οι συνοδοί θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αυτή την όμορφη και φιλική πόλη. Αυτά τα δύο πράγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εξελίξουμε την Καλαμάτα σε ένα διεθνές προπονητικό κέντρο και να αναλάβουμε και άλλες παρόμοιες μεγάλες διοργανώσεις. Να σημειώσω ότι οι διοργανώσεις αυτές γίνονται Μάιο, περίπου συνήθως γίνονται Μάιο, ένας μήνας ο οποίος δεν έχει τόσο τουριστική κίνηση. Άρα δίδεται μια μεγάλη ευκαιρία στην Καλαμάτα να αναπτύξει ένα κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Γύρω τα 20 κράτη έχουν άντρες και γυναίκες, γιατί είναι άλλος κατάλογος για τους άντρες και άλλες για τις γυναίκες. Πάρετε να το έχετε ακριβώς. Εθελοντές θα είναι η ζωή του αγώνα. Εκτός από τους εξειδικευμένους, τους οποίους φροντίζουμε εμείς να τους έχουμε για την διοργάνωση, θα χρειαστούν και ανειδίκευτοι άνθρωποι. Απλά πράγματα. Να βοηθάνε τον αθλητή ή να μπαίνει στη θάλασσα ή να βγαίνει από τη θάλασσα. 2-5 λεπτά είναι όλη η ιστορία. Αλλά είναι αναγκαία και η παρουσία τους. Στον αγώνα θα συμμετέχουν σκάφη λέιζερ, στάνταρ είναι το μεγάλο πανί και ράντερ είναι το μικρό πανί, το γυναικείο. Περίπου θα είναι ίσες συμμετοχές, περίπου τις 150 άντρες και γυναίκες. Εκτός από αυτούς, ήδη έχει δηλώσει ένας από τον Καναδά, θα έρθουν και εκτός Ευρώπης, παρόλο που είναι πανευρωπαϊκό, οι οποίοι όμως δεν θα συμμετέχουν στην βαθμολογία, ούτε θα πάρουν μετάλλια αν βγουν πρώτοι. Απλώς έρχονται, λόγω του ότι η χρονική στιγμή είναι λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, να δούνε τι κάνουν οι αντιπαλοί τους, πώς το κάνουν και τα λοιπά και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.